ημάς εις την εαυτού βασιλεία και δόξα. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούντε στον Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού, τον οποίον οικούσατε παρημών, εδέχεται αυτόν ουχίως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγων Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων, διότι κι εσείς γίνετε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Έτινες είναι εν τη Ιουδαία, εν Χριστώ Ιησού, επειδή κι εσείς επάθετε τα αυτά υπό των ιδίων ημών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων. Ήτινες και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας και μας εξεδίωξαν και στον Θεόν δεν αρέσκουσιν και σπάντα στους ανθρώπους την ενάντη, εμποδίζοντες ημάς να λαλήσομεν προς τα έθνη διά να σωθώσει. Δια να αναπληρώσω εις τα σαμαρτία σε αυτόν πάντοτε, έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος από την Κόρινθο έχει κατέβει λοιπόν με οδηγία Πνεύματος Αγίου από την Τροάδα στους Φιλίππους, από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στη Βέρεια και από τη Βέρεια κατέβηκε στην Κόρινθο, στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Έχουν περάσει 2 με 3 χρόνια από τότε που ήταν στην Θεσσαλονίκη. Όμως, το πέρασμά του, αν και ήταν ολιγοήμερο, κάποιες μέρες, περίπου υπολογίζεται 1 μήνα, ίσως και λιγότερο έμεινε εκεί, τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν σημαντικότατα, δηλαδή είχαν καρπόπολη, είχε καρπόπολη ο Απόστολος Παύλος με τους δικούς του και αποτελέσματα θαυμαστά. Εκείνο λοιπόν που μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα σε σχέση με την σειρά των μαθημάτων μας, οι αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τι έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, ομοιοπαθής με εμάς ήταν και όμοιος με εμάς, ομοιοπαθής με εμάς, τι έκανε αυτές τις λίγες μέρες και ο Θεός τόσο πολύ το ευόδωσε και τόσο πολύ το ευλόγησε, ώστε παρέλα στις δυσκολίες που ξεκίνησαν, να μπορεί να πει στους αδελφούς του στη Θεσσαλονίκη με επιστολή ότι έχουμε πάρα πολύ χαρά πάντοτε προς το Θεό όταν σας θυμόμαστε στις προσευχές μας, γιατί αδιαλείπτως θυμόμαστε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διακονίας και της υπηρεσίας του Αποστόλου Παύλου. Ήταν ο καρπός του Αποστόλου Παύλου και επαναλαμβάνω για ένα διάστημα ολίγων ημερών. Και μάλιστα, για να το θυμηθούμε λίγο, πήγαν στη Θεσσαλονίκη, κήρυταν το Ευαγγέλιο σε κάποιον αδελφό Ιάσωνα, εκεί μαζεύτηκαν οι Ιουδαίοι από φθόνο, κατηγόρησαν αυτούς, φώναξαν και χιδαίους ανθρώπους και κατηγόρησαν ότι αυτοί που αναστατώσαν την οικουμένη ήρθαν και σε μας και κηρύττουν πράγματα ενάντια από τον Καίσαρα. Και επετέθησαν και σε αυτούς και στον Ιάσωνα, τον κατηγόρησαν, αλλά όταν φτάσανε πια σε πολύ δύσκολη κατάσταση οι αδελφοί, αλλά και ο Παύλος και εσύ αυτό, έφυγαν και προχώρησαν στη Βέρεια, από εκεί τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Επαναλαμβάνω όμως, εκείνο που θα δούμε σήμερα και αξίζει τον κόπο να δούμε σήμερα, πώς ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους ανθρώπους που ήταν μαζί του επολιτεύθη αυτές τις λίγες μέρες εκεί στην Θεσσαλονίκη και τα αποτελέσματα ήταν τόσο θαυμαστά. Και μας περιγράφει τα αποτελέσματα ότι θυμόμαστε το έργο της πίστης σας και μαθαίνουμε εδώ και 2 χρόνια το έργο της πίστης σας. Ακόμη θυμόμαστε και τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετείτε τους αδελφούς, και την υπομονή που κάνετε έχοντας την ελπίδα σας στο Χριστό, καθώς ξέβρετε ότι η εκλογή σας, δηλαδή το γεγονός ότι βρεθήκατε μέσα στην Εκκλησία του Θεού, η εκλογή σας είναι από τον ίδιον το Θεό. Και
Επίσης λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς ξέρετε όπως και εμείς ότι το Ευαγγέλιο για τις λίγες αυτές μέρες που μείναμε στη Θεσσαλονίκη κηρύχθηκε όχι μόνο εν λόγω αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ. Δηλαδή το Ευαγγέλιο δεν έγινε σε εσάς μόνο με λόγο αλλά με δύναμη, με πνεύμα Άγιο και με μεγάλη πληροφορία. Αλλά και εσείς γίνατε, καθώς πρέπει όλοι να γινόμαστε, μιμητές ημών καθώς δεχθήκατε το Λόγο του Θεού μέσα σε θλίψη, αλλά όμως με χαρά Πνεύματος Αγίου. Εσείς πρώτα γίνατε μιμητές ημών. Και θα δούμε ποιο ήταν το έργο που είναι και σήμερα αυτό το οποίο πρέπει και θέλουμε να δούμε. Ποιο ήταν το έργο και πώς εργάστηκαν. Αυτό έχει σημασία. Εκεί το μήνα αυτό ο Απόστολος Παύλος και οι δικοί του και είχαν τόσο θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά δεν γίνατε μόνο μιμητές ημών εσείς, αλλά γίνατε και τύποι εις πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και γίνατε και μιμητές της Εκκλησίας εν τη Ιουδαία, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Καθώς λοιπόν δεχθήκατε το Λόγο του Θεού και με πίστη και η πίστη σας είχε έργο και ο Θεός πλημμύρισε την καρδιά σας με αγάπη και η αγάπη σας είχε κόπο, θυσία, και καθώς τους διωγμούς που υπέστητε είχατε ζωντανή την ελπίδα και τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, ώστε καθώς γίνατε και μιμητές ημών, μιμητές της Εκκλησίας της εν Ιουδαία, αποκτήσατε δύναμη και κηρύτατε και εσείς το Ευαγγέλιο του Χριστού όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε, σε όλους τους τόπους όπου μπορούσατε. Και έτσι εξήχησε ο λόγος του Κυρίου όχι μόνο στη Μακεδονία και στην Αχαΐα αλλά και σε κάθε τόπο επιέφθασε η φήμη σας της προς τον Θεό πίστη σας. Δηλαδή επεξετάθη σφόδρα το Ευαγγέλιο του Χριστού από τη Θεσσαλονίκη, όχι από τη Βέρεια, ούτε από τους Φιλίππους, μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Ώστε εμείς πια δεν χρειάζεται να διηγούμεθα τι συνέβη και τι έκανε ο Θεός με εμάς στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτοί ξέρουν από εσάς. Και το έργο του Θεού στη ζωή σας άρχισε πρώτον καθώς επιστρέψατε από το Θεό, από τα είδωλα προς το Θεό. Δεύτερον, για να δουλεύετε Θεό ζώντα και αληθινό. Τρίτον, για να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Δηλαδή θα έλεγα έτσι πρέπει να ζούμε και εμείς, αν ο Θεός έχει κάνει έργο στη ζωή μας. Επιστρέψαμε από τα είδωλα στον Θεό, δουλεύουμε Θεόν ζώντα και αληθινό εν το ονόματι του Χριστού, προσμένουμε τον Υιόν του Θεού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ των νεκρών τον Ιησούν, ο οποίος ελευθερώνει ημάς, πιστεύουμε ότι ελευθερώνει ημάς εκ της μελούς της οργής. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος περιγράφει αυτό το οποίο θέλουμε να μάθουμε και εμείς σήμερα, πώς πολιτεύθηκε αυτές τις λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη με τόσο θαυμαστά αποτελέσματα. Λέει λοιπόν, «Σεις εξεύρετε αδερφοί, ότι είσοδος ημών προς εσάς δεν ήταν ματέα. Είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί αν και πάθαμε και βριστήκαμε και ταλαιπωρηθήκαμε στους Φιλίππους, δεν χάσαμε το θάρρος μας όταν φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά κηρύξαμε το Ευαγγέλιο και στη Θεσσαλονίκη με μεγάλο αγώνα και τα καταφέραμε». Αυτό έχει σημασία.
να κάνεις και να γίνεται, να ξεκινάς και να τελειώνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο χριστιανό ό,τι κάνει να του βγαίνει, δηλαδή να τον ευωδώνει ο Θεός. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλες δυσκολίες κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, κάναμε αυτό που έπρεπε και δεν ήταν ματαία η προσέγγισή μας, είχε πολύ καλά και θαυμαστά αποτελέσματα. Γιατί? Πρώτον, διότι η προτροπή μας δεν ήταν εκ πλάνης. Δηλαδή μείναμε και μένουμε στα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Για να είναι μαζί σου ο Θεός και να σε ευωδώνει, πρέπει ό,τι λες να είναι μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εάν αφαιρείς, αν προσθέτεις, αν διαφοροποιείς, αν μεταβάλεις, δεν θα έχεις την ευλογία του Θεού, δεν θα έχεις όμως αυτή την ιδιαίτερη εύνοια για μεγάλη καρποφορία από τον ίδιο το Θεό. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι κηρύξαμε το Ευαγγέλιο εν πνεύματι και αληθεία. Δεν προσθέταμε. Δεν βάλαμε μέσα δικές μας απόψεις. Δεν το κάναμε πιο όμορφο, πιο έτσι μοντέρνο, πιο... Δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Αλλά μείναμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όπως εκφράζεται μόνο από το Θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού. Δεύτερον, ουδέ εξακαθαρσίας. Μέσα στην καρδιά μας δεν υπήρχε αμαρτία. Αλλά όπως φροντίζαμε για την καθαρότητα του λόγου, κατά τον ίδιο τρόπο φροντίζαμε και για την καθαρότητα της ζωής μας. Η ζωή μας δεν έχει μυστικά πράγματα, δεν έχει κρυφά πράγματα, γιατί στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Η ζωή μας είναι να αυτό το ναι και να αυτό το αμήν. Και εμείς είμαστε, λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή, γινοσκομένοι και αναγινοσκομένοι υπό πάντων των ανθρώπων. Δεν έχουμε έργα σκότους, τα έργα μας όλα είναι μέσα στο φως της αλήθειας. Και τρίτον, ούτε μεταδόλου. Επίσης δεν έχουμε πονηριά. Δεν θέλουμε να περάσουμε τις απόψεις μας, έστω και τις ευαγγελικές, με πονηριά, αλλά με απόλυτη ειλικρίνεια και καθαρότητα, βεβαίως αλήθεια και αγάπη. Γιατί έτσι μας εμπιστεύθηκε ο Θεός το Ευαγγέλιο για να το κηρύττουμε και σε εσάς και σε άλλους. Τα δεύτερα χαρακτηριστικά που έχει ο Απόστολος Παύλος και τα περιγράφει είναι: μας εμπιστεύθηκε ο Θεός να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού όχι ως αρέσκοντες εις τους ανθρώπους. Γιατί λέει αλλού ακόμη, εάν ήθελον να αρέσκω στους ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Θεού. Δεν με νοιάζει να αρέσω στους ανθρώπους. Δεν τον ένοιαζε καθόλου. Δεν τον ένοιαζε τι λέγανε οι άνθρωποι γι' αυτόν. Δεν το λογάριαζε. Δεν ήθελε να είναι ευάρεστος εις τους ανθρώπους. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Γι' αυτό ό,τι και να λένε για σας αδελφοί, όποιος και να το λέει, αν είναι αλήθεια το ακούμε και διορθωνόμαστε. Αν είναι σωστό το ακούμε με προσοχή, μετανοούμε και επιστρέφουμε. Αλλά αν είναι είτε από λάθος, είτε από σκοπιμότητα, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία μη σωστό, τον Απόστολο Παύλο και εμάς καθώς είμαστε μιμητές του Αποστόλου Παύλου, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί αυτό? Είναι εγωισμός αυτό? Όχι. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να αρέσουμε στους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει να μας αρέσει, να
ενδιαφερόμαστε να αρέσουμε στο Θεό. Πρώτον λοιπόν, μη ως αρέσκονται στους ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό να αρέσουμε αυτόν που δοκιμάζει τις καρδιές μας. Το επόμενο, διότι ούτων λόγων κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ καθώς εξεύρεται. Δεν κολακέψαμε κανέναν. Δεν είπαμε, δεν προσπαθήσαμε να το καταφέρουμε κάνοντας πολιτική, γλύφοντας που λένε και συγχώρεσέ με Θεέ μου. Αυτοί είναι οι Κίνες. Προσέχετε λέει τους Κίνας και τους κακούς εργάτες. Αυτοί που κολακεύουν, που πλησιάζουν για να σε καταφέρουν είναι κακοί εργάτες, σκύλοι. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κολακεύει, λέει την απόλυτη αλήθεια. Ο άνθρωπος του Θεού αγαπάει. Ο δούλος του Θεού δεν κολακεύει, δηλαδή ψεύτικη αγάπη, καλόπιασμα. Αγαπάει εν αληθεία. Γι' αυτό και έχει έργο πίστεως και κόπο αγάπης. Και γι' αυτό ο Θεός δεν είναι άδικος να χαρίζει στους ανθρώπους τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Ποιους? Αυτούς που έχουν έργο πίστης και κόπο αγάπης, καθώς υπηρετήσανε, υπηρετούνε και συνεχίζουνε να υπηρετούνε τους Αγίους. Ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός ή η χριστιανή, δεν ενδιαφέρεται να αρέσει τους ανθρώπους, ενδιαφέρεται να αρέσει τον Θεό. Δεν ενδιαφέρεται να κολακεύει, αλλά ενδιαφέρεται να υπηρετεί. Γι' αυτό και στους πρεσβυτέρους τι λέει ο Λόγος του Θεού? Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καλός πρεσβύτερος πρέπει να κυβερνάει τον οίκον του και να επιμελείται και να υπηρετεί την Εκκλησία. Ο κακός πρεσβύτερος κάνει ακριβώς το αντίθετο. Κυβερνάει την Εκκλησία και επιμελείται και υπηρετεί την οικογένειά του. Αυτός είναι κακός πρεσβύτερος. Είναι άνομος, αντίθετος, παραβάτης. Είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Δεν μας έφερε ο Θεός να υπηρετούμε την οικογένειά μας, να κυβερνάμε την οικογένειά μας και μάλιστα καλός. Το κείμενο λέει καλός προϊστάμενος. Την Εκκλησία δεν μας έβαλε ο Θεός να την κυβερνάμε. Μας έβαλε ο Θεός να την επιμελούμεθα και να την υπηρετούμε. Αλλά για να υπηρετούμε και να επιμελούμεθα την Εκκλησία, δεν μπορούμε να θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε να τους υπηρετήσουμε τότε. Ούτε να κολακεύσουμε τους ανθρώπους. Αλλά ούτε, καθώς εξεύρεται, υπήρξε σε εμάς και πρόφαση πλεονεξίας. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να πάρουμε από τους αδελφούς μας. Στην Εκκλησία ερχόμαστε να δώσουμε στους αδελφούς μας. Αλίμονό μας αν βλέπουμε την Εκκλησία για να παίρνουμε. Αυτό είναι πρόφασης πλεονεξίας που δεν ευαρεστείται ο Θεός αυτό και αντιτίθεται ο Θεός αυτό. Δεν πρόκειται να σου βγαίνουν τα πράγματα στη ζωή σου εάν δεν έρχεσαι στην Εκκλησία για να προσφέρεις, για να υπηρετήσεις, για να αρέσεις στο Θεό. Και τέλος, δεν ζητήσαμε δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε από τον άλλο, από οποιονδήποτε άλλο. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, ευλογημένου ανθρώπου. Ανθρώπου επιτυχημένου στο έργο του Θεού, με αποτελέσματα καλά και μεγάλη καρποφορία. Δεν ζητάμε δόξα από ανθρώπους, τι να την κάνουμε. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τη δόξα του Θεού. Στους ανθρώπους ξέρουμε ότι είμαστε υπηρέτες. Όποιος θέλει να είναι μέγας μέσα στην Εκκλησία πρέπει να γίνει υπηρέτης των ανθρώπων. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος στην Εκκλησία πρέπει να γίνει δούλος των ανθρώπων. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά που είχε ο Απόστολος Παύλος και χάριν των οποίων ο Θεός στην Θεσσαλονίκη
τους ευλόγησε τόσο πολύ με τόσο ωραία αποτελέσματα. Γρήγορα τα ξαναλέω. Πρώτον, όχι πλάνη, ετεροδιδασκαλία, ψευδοδιδασκαλία, προσθέτω η αφαιρώς στο Λόγο του Θεού. Δεύτερον, αγιασμός και καθαρότητα, όχι ίχνος ακαθαρσίας. Και τρίτον, όχι πονηριά. Και εφόσον υπάρχουν αυτά, τότε σου εμπιστεύεται ο Θεός το Ευαγγέλιο Του και μπορείς να το κηρύξεις. Δεν χρειάζεται να το διαβάζεις, ούτε να στο γράφουν άλλοι. Στο εμπιστεύεται ο Θεός το Ευαγγέλιο και μπορείς να το κηρύξεις. Και θα το κηρύξεις με σοβαρότατα αποτελέσματα, εάν δεν κολακεύεις, δεν καλοπιάνεις, αντιθέτως, λέγοντας την αλήθεια στενοχωρείς πολλές φορές και πικραίνεις τους ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν το Λόγο του Θεού κατά την επιθυμία της καρδιάς τους, όχι κατά αλήθεια. Δεν κολακεύεις, δεν πλεονεκτείς, που σημαίνει και δεν προσωποληπτείς. Δεν βλέπεις τον πλούσιο και του λες περάστε, περάστε, καθίστε στην πρώτη θέση. Και στο φτωχό πήγαινε κάτσε όρθιος εκεί, γιατί δεν έχουμε θέσεις τώρα. Ούτε ενδιαφέρεσαι να αρέσεις τους ανθρώπους. Σε ενδιαφέρει να αρέσεις το Θεό. Και τέλος, ξέρεις ότι είσαι υπηρέτης και δούλος. Άρα, πώς να δοξαστείς, από ποιον και για ποιο λόγο. Έτσι λοιπόν κάναμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν και μπορούσαμε σαν Απόστολοι του Χριστού να σας επιβαρύνουμε κιόλας για τα έξοδά μας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος είπε αλίμονο σε μένα αν δεν κηρύττω, όμως αυτό το οποίο καφιέμαι είναι πράττω το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που δεν κάνανε, που προσέχανε τη ζωή τους. Τώρα μπαίνουμε όμως στα χαρακτηριστικά του κάνουμε και εργαζόμεθα. Πώς εργαζόμαστε? Και επαναλαμβάνω, εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί, στο χριστιανό είναι ό,τι κάνει να έχει αποτελέσματα, να έχει καρπό, και ο καρπός δίδεται από το Θεό. Δεν δίνεται ούτε από την πονηριά, ούτε από την ικανότητα, ούτε από τη μόρφωση, ούτε από τίποτα. Από το Θεό δίνεται η καρποφορία. Ό,τι κάνεις να το ευωδώνει ο Θεός. Τώρα όμως να δούμε πώς πολιτευόταν στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Αλλά εμείς εστάθημεν γλυκείς εν μέσω ημών. Δεν κολοκεύσαμε, δεν πλεονεκτήσαμε, δεν αρέσαμε σε ανθρώπους, δεν ζητήσαμε δόξα από ανθρώπους, αλλά αντιθέτως σταθήκαμε γλυκείς ανάμεσά σας. Δηλαδή δεν σας πικραίναμε, δεν σας προσβάλαμε, δεν σας στενοχωρούσαμε. Σας λέγαμε την αλήθεια και ο λόγος μας ήταν αρτημένος με άλλας. Αλήθεια, αλλά με τη χάρη του Θεού. Επειδή ζητάγαμε δόξα, βρίσκαμε χάρη από το Θεό και μπορούσαμε να είμαστε γλυκοί ανάμεσά σας. Πώς? Με μια ιδιαίτερη γλυκύτητα, όπως η τροφός περιθάλπτει τα εαυτής τέκνα. Όταν μια γυναίκα γεννήσει, θυμάμαι όταν γέννησε η Άννα το πρώτο παιδί, δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Τώρα πήγαμε στο νοσοκομείο, μου λέει γιατί η νοσοκομεία, μην φοβάσαι, μου δεν παθαίνει τίποτα. Εγώ το κράταγα έτσι και νόμιζα ότι θα μου σπάσει στα χέρια. Α, μου λέει μην φοβάσαι, το παίρνει στα χέρια, μια το πετάει ψηλά, το ξαναπιάνει. Δεν παθαίνει, μου λέει, τίποτα. Α, λέω έτσι είναι. Το παίρνω κι εγώ, του ρίχνω μια, το κρατάω, μια χαρά ήταν. Εντάξει, εκεί έμαθα να μην φοβάμαι ότι θα σπάσει, δεν σπάει. Νόμιζα ότι ήταν πολύ εύθραυστο. Μετά όμως πήγαμε σπίτι μας. Πώς θα το θυλάσει τώρα η Άννα? Πώς το είχε ξανακάνει? Ήξερε τι είναι αυτό. Το κράταγε έτσι, το κράταγε αλλιώς. Πήγαινα εγώ να της πω. Τελικά έφτασε στο σημείο το πνίγουμε το παιδί, γιατί δεν ξέραμε. Αυτό σημαίνει απειρία. Η έμπειρη όμως τροφός δεν μπαίνει πρώτη φορά στα χέρια της το μωρό.
με αποτέλεσμα ξέρει πώς να το περιθάλψει, πώς να το πλύνει, πώς να το θυλάσει. Αλλά εάν μάλιστα η τροφός περιθάλπτει και τα δικά της τέκνα που αγαπάει, καταλαβαίνετε πώς συμπεριφέρεται. Όχι μόνο με γλυκύτητα και με τρυφερότητα, αλλά με γνώση, εμπειρία και μεγάλη αγάπη. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, εστάθημεν μεταξύ σας, γλυκής, όπως η τροφός περιθάλπτει τα δικά της παιδιά. Ξέρετε γιατί τα διαβάζουμε αυτά? Για να μας κάνει έτσι ο Χριστός, αδερφοί, τις έσχατες ημέρες. Δεν θέλουμε να είμαστε αναποτελεσματικοί χριστιανοί, ό,τι κάνουμε να γκρεμίζεται. Εάν πολιτευόμεθα έτσι, τότε θα απολαμβάνουμε στη ζωή μας την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, της μεγάλης, ευλογημένης και ένδοξης καρποφορίας. Εστάθημεν λοιπόν γλυκής ανάμεσά σας, δεν είμαστε αυστηροί. Κάποια κοπέλα, όταν της μίλησε για τον Χριστό, μου λέει: εγώ σας φοβάμαι, κύριο Γιώργο. Άμα, λέω, απέτυχα. Όχι και με φοβάσαι. Πρέπει με γλυκύτητα να στεκόμαστε, αδερφοί. Όχι με φόβο και τρόμο. Το Θεό φοβόμαστε, τους ανθρώπους δεν τους φοβόμαστε. Εάν φοβόμαστε το Θεό, κανέναν άνθρωπο δεν φοβόμαστε. Εάν δεν φοβόμαστε το Θεό, όλους τους ανθρώπους τους φοβόμαστε. Το δεύτερο είναι, ούτως έχοντες έθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε σε εσάς όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς μας, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις εμάς. Αφού λοιπόν σας περιθάλψαμε με γλυκύτητα, όπως η τροφός τα τέκνα της, κατά αυτόν τον τρόπο είχαμε πολύ μεγάλη αγάπη στην καρδιά μας για σας. Ένθερμη, ώστε όταν μεταδίδαμε το Λόγο του Θεού, επειδή σας αγαπάγαμε τόσο πολύ, με χαρά μεταδίδαμε και τις ψυχές μας ακόμη. Με αποτέλεσμα και εσείς να μας αγαπήσετε πάρα πολύ. Η αγάπη κερδίζεται, δεν απαιτείται. Δεν μ' αγαπάει ο αδερφός, πήγαινε πλησίασέ τον και κάντον να σ' αγαπήσει. Δεν μ' αγαπάει η γυναίκα μου. Έτσι πρέπει να γίνουμε. Πρώτα μέσα στο σπίτι μας, γλυκής. Σαν την τροφό που περιθάλπτει τα τέκνα της στη γυναίκα μας και στον άντρα σας. Αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να έχουμε για να έχουμε τον καρπό μας σε αγιασμόν. Να έχουμε αποτελέσματα καλά στη ζωή μας. Ό,τι κάνουμε να τα ευωδώνει ο Θεός. Και όταν έχεις μια τέτοια αγάπη που την εκδηλώνεις, από το Θεό είναι αυτή η αγάπη στην καρδιά, εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου, τότε με μεγάλη χαρά προσφέρεις όχι μόνο αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός και πρέπει να προσφέρεις, αλλά και την ψυχή σου προσφέρεις. Και ακόμη ξεκουράζεις τον άλλονε, δεν τον φορτώνεις. Διότι αν θυμίστε, αδελφοί, τον κόπο ημών και τον μόχθον, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μην επιβαρύνουμε την αεξιμών, εκηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Ο δούλος του Θεού δεν επιβαρύνει τους ανθρώπους, τους αδελφούς του. Ο δούλος του Θεού δεν επιβαρύνει τη γυναίκα του. Η δούλη του Θεού δεν επιβαρύνει τον άντρα της. Αλλά η πρόθεση είναι να ξεκουράζουμε τον άλλον, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό και να μας ευλογεί ο Θεός και να μας καθιστά απόλυτα καρποφόρους εις δόξαν και έπαινον Θεού. Δεν λέει στον άντρα, στη γυναίκα, κάντε αυτό και κάνω εκείνο και κάνω και εκείνο και κάνω και το άλλο και δεν έκανες και τίποτα, και πικρός, και τη βάζει βάρος στην καρδιά και στην ψυχή και στο σώμα. Ούτε και η γυναίκα. Με γλυκύτητα, με πραότητα, με τρυφερότητα και όσο γίνεται να ξεκουράζουμε
Ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, οι γονείς τα παιδιά και ο δούλος και η δούλη του Θεού, τους αδελφούς του στην Εκκλησία. Όσο μπορούμε. Μάλιστα, εμείς στο σπίτι μας έχουμε ένα κανόνα και λέμε δεν χαλάμε κανένα σε κανέναν χατήρι. Ό,τι θέλεις θα το ζητάς από τον άλλον και ξέρεις ότι άλλος θα στο χαρίσει, θα στο δώσει, θα το κάνει. Και αυτό το έχουμε και οι μεγάλοι και τα παιδιά μας. Και έτσι πάρα πολύ εύκολα μπορώ να πω εγώ στο Δημητράκη τον εγγονό μου, φέρε μου λίγο νερό. Στην αρχή αντιδρούσε, αλλά επειδή ξέρει ότι εγώ δεν του χαλάω χατήρι, λέει και εγώ δεν θα του χαλάω του παππού χατήρι. Τρέχει και το φέρνει. Και τι είμαστε, μια οικογένεια υπηρετών. Να υπηρετεί ο ένας τον άλλον, όχι να απαιτεί ο ένας από τον άλλον. Ποιος θα κλείσει, ποιος θα τρέξει πρώτος. Ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά, ποιος θα πάει πρώτος. Το ίδιο φρόνημα είχαν οι αδελφοί αυτοί, ο Παύλος και η συναυτό, στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός, αδελφοί, στον οποίο ευαρεστείται ο Θεός, στον οποίο χρειάζεται ο Θεός και με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός, γιατί είναι αυτός ο χαρακτήρας του Θεού. Και το απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού είναι ο Χριστός. Αυτός ήταν ο Χριστός. Δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά για να συγχωρέσει. Δεν ήρθε για να ζήσει, αλλά για να πεθάνει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Έτσι να μας κάνεις, Κύριε, όλους μας μέσα στην Εκκλησία. Και τώρα πάμε στην προσωπική συμπεριφορά. Την πνευματική προσωπική συμπεριφορά. Το πρώτο ήταν η προσωπική φυσική συμπεριφορά. Αυτά που διαβάσαμε, γλυκής, με ένθερμο αγάπη, με χαρά να υπηρετούμε και ποτέ να μην επιβαρύνουμε κανέναν. Τώρα πάμε στην πνευματική συμπεριφορά. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι και ως Υιός και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους αδελφούς μας τους πιστεύοντας. Οσιότητα αφιέρωση στο Θεό. Αγιασμός ξεχωρισμός από το Θεό. Και αμέμπτος χωρίς μομφή. Εσείς το ξέρετε όμως, αυτό ήταν φανερό. Όχι μια φορά στις τόσες, έτσι ήταν η ζωή τους αυτές τις λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Και απόδειξης, καθώς εξεύρεται ότι ένα έκαστος έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα. Εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, είναι αυτό το πάρα πολύ σοβαρό, που τα αγαπάω πάρα πολύ, χαρακτηριστικό του Θεού, πατέρας. Εφαρέρωσα πατέρα μου το όνομά σου σε αυτούς που μου έδωκας. Και εσύ, και η Γραφή τι λέει, μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Ποια αγάπη? Μιμητές του Θεού, την πατρική αγάπη. Έναν έκαστον, κάθε έναν ξεχωριστά, ως πατήρ τα δικά του τέκνα. Και ο πατέρας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πιο σωστά, η πατρική αγάπη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτα φροντίζει να καλύπτει τις ανάγκες, να μην υπάρχει έλλειψη. Ύστερα φροντίζει να υπάρχει ασφάλεια στα παιδιά του. Και τέλος φροντίζει για την πρόοδο των παιδιών του. Και ο Θεός θέλει να έχουμε πατρική αγάπη όλοι μας σε κάθε έναν ξεχωριστά αδελφό μας. Μικρό, μικρότερο, μεγάλο, μεγαλύτερο από μας. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα πνευματικής υπόστασης και πνευματικού χαρακτήρα του χριστιανού. Το παιδί να αγαπάει τον πατέρα του με πατρική αγάπη, να φροντίζει για τις ελλείψεις του,
να φροντίζει για την ασφάλειά του και να φροντίζει και για την πρόοδό του. Ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα, στα παιδιά, ο αδελφός στον αδελφό, τον παλαιότερο, τον νεότερο, το μεγαλύτερο, το μικρότερο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, την οποία ο Θεός συστήνει, απολαμβάνει, χαίρεται και δοξάζεται. Είπαμε, μέσα από αυτή τη σειρά των μαθημάτων θέλουμε να μας καταστήσει ο Θεός καλούς οικονόμους, διαχειριστές, γενικούς διευθυντές θα έλεγα τη σημερινή έκφραση, καλούς οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού αφενός μεν και των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών αφετέρου. Ένας χριστιανός, έτσι πως μας τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, με εκπληκτικά αποτελέσματα και θαυμαστή καρποφορία. Αλλά τι κάνουμε όταν αγαπάμε με πατρική αγάπη? Πρώτον, προτρέπουμε. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, εάν υπάρχει προτροπή αγάπης, προτρέπουμε με πατρική αγάπη. Χωρίς να έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Όπως ο πατέρας προτρέπει το παιδάκι που αγαπάει να διαβάζει, να πηγαίνει σχολείο, να διαβάζει τη γραφή, να προσεύχεται και τον βοηθάει να εκπληρώνει και να εκτελεί τις προτροπές της αγάπης του. Δεύτερον, παρηγορούμε. Και τι λέει η Γραφή? Εάν υπάρχει παρηγορία της εν Χριστώ. Μόνο εν Χριστώ Ιησού υπάρχει αληθινή παρηγοριά. Δεν είναι με λόγια ανθρώπινα, ούτε με σκέψεις ανθρώπινες, ούτε με φαντασίες, πολύ πια χειρότερα, ανθρώπινες. Η παρηγοριά πρέπει να είναι μέσα από την διδαχή του Χριστού, μέσα από την καθοδήγηση του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας. Πώς θα σε παρηγορήσω, πώς θα σε προτρέψω, πώς θα σε προτρέψω αν δεν σε αγαπάω και πώς θα σε παρηγορήσω αν δεν έχω λόγο Χριστού? Και τέλος, διαμαρτυρώμεθα, δηλαδή διαφωνούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή αγαπάμε κάποιον συμφωνούμε πάντοτε με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε εντόνως. Δεν επιβάλλουμε τη διαφορετική μας άποψη. Σεβόμαστε τη διαφορετική του άποψη. Αλλά διαφωνούμε εντόνως. Δεν είναι καλό αυτό που κάνεις, δεν είναι σωστό αυτό που λες, δεν περπατάς καλά. Και η διαμαρτυρία πρέπει να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, με οδηγία, αλλά και με δύναμη Πνεύματος Αγίου, για να έχει αποτελέσματα. Γιατί ξέρει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν του τα πει αυτά, και ξέρει ο Χριστός που έγραψε το Λόγο Του, εάν μας τα πει εμάς και τα αποδεχτούμε και τα πιστέψουμε, τότε μπορούμε να περπατάμε αξίως του Θεού που μας προσκάλεσε εις τη Βασιλεία Του και στη δόξα Του. Θυμάστε λοιπόν ότι μελετήσαμε να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως με ενότητα Πνεύματος Αγίου και ενότητα πίστεως. Αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα τον Θεό, ενδυναμούμενοι και λοιπά, την περασμένο μάθημα. Τώρα μιλάμε να περπατάμε αξίως του Θεού, έχοντες δηλαδή πατρική αγάπη. Μόνο έχοντες πατρική αγάπη μπορούμε να περπατάμε αξίως του Θεού και να απολαμβάνουμε αξίως την ιδιαίτερη εύνοια και ευλογία του Θεού που εκφράζεται, εκδηλώνεται με μεγάλη καρποφορία και δόξα
για το όνομά Του. Δια τούτο και εμείς, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτος ότι εσείς παραλάβατε έτσι το Λόγο του Θεού. Παραλάβατε αυτά που σας είπαμε, αλλά παραλάβατε και τον τρόπο που σας τα είπαμε και παραλάβατε και τη ζωή που ζήσαμε, καθώς γίνατε μιμητέ ημών, αλλά και μιμητέ της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Έτσι λοιπόν εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτος ότι παραλαβώντες τον Λόγο του Θεού, τον οποίον ακούσατε, τον δεχθήκατε όχι ως λόγον ανθρώπων, δεν είπατε είναι καλοί άνθρωποι αυτοί, καλά τα λένε, θέλω να τους μοιάσω γιατί είναι πολύ καλοί άνθρωποι, γιατί εκεί ευχαριστιέμαι που πηγαίνω, γιατί ξεφεύγω από την καθημερινότητά μου, ξεφεύγω από τις δυσκολίες μου, έρχομαι για λίγο σε ένα διάλειμμα. Όχι, δεν δεχθήκατε το Λόγο του Θεού σαν λόγο καλών ανθρώπων, αλλά δεχθήκατε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Και ποια είναι η διαφορά του Λόγου του Θεού από τον Λόγο των ανθρώπων? Ο Λόγος των ανθρώπων μπορεί να είναι ωραίος, αλλά δεν έχει δύναμη και δεν έχει αποτελέσματα. Ενώ ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Εσείς λοιπόν δεν δεχθήκατε τον Λόγο τον οποίο ακούσατε από εμάς σαν Λόγο ανθρώπων, καλών, μορφωμένων, πολύ ωραία τα λένε. Μα τι να σου πω, εκεί τα λένε πολύ ωραία. Κανένα αποτέλεσμα σε αυτούς που έτσι δέχονται το Λόγο του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος πει εγώ πάω εκεί και μου μιλάει ο Θεός, τότε δέχεσαι το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, με αποτέλεσμα να ενεργείται ο Λόγος του Θεού σε σένα που τον πιστεύεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδερφοί, πως μπαίνουμε στην Εκκλησία. Τι μπαίνουμε να ακούσουμε? Αν, Θεέ μου συγχώρεσέ με, έρχεστε να ακούσετε έναν άνθρωπο να μιλάει, όσο και ωραία να τα λέει, θα φύγετε όπως ήρθατε. Τέλειωσε. Κανένα αποτέλεσμα στη ζωή σας. Αν ερχόσαστε όμως με πίστη να ακούσετε το Λόγο του Θεού που κηρύττει ένας ντενεκές ξεγάνωτος, ένας άθλιος και ουτιδανός άνθρωπος, που αυτή είναι η αλήθεια, αν έρχεστε να ακούσετε, αν πηγαίνουμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, τότε ο Λόγος του Θεού θα έχει δύναμη στη ζωή μας, θα έχει αποτελέσματα και θα μας σώσει. Θα μας σώσει και θα συνεχίζει να μας σώζει και θα διατηρεί τη σωτηρία Του και θα αυξάνει την πίστη μας και θα μας οικοδομεί και θα περπατάμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, και στην πραγματικότητα αυτό τον τρόπο θα πλησιάζουμε το Θεό και ο Θεός θα πλησιάζει εμάς. Εσείς λοιπόν δεν ήρθατε να ακούσετε λόγο ανθρώπων, αλλά αυτό που ακούσατε δεν το πιστέψατε ότι είναι λόγος ανθρώπινος, αλλά πιστέψατε ότι είναι λόγος Θεού. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού ενεργήθηκε και έπραξε ο Θεός σε εσάς όλα αυτά που προείπαμε. Διότι εσείς, αδελφοί, κατά αυτόν τον τρόπο γίνατε μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Ήτινες είναι εν τη Ιουδαία, εν Χριστώ Ιησούς, γίνατε μιμητές, όπως είπαμε και πριν, της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, των Εκκλησιών των εν Ιουδαία. Και εμείς, εάν δεχόμαστε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι και βλέπουμε να ενεργείται στη ζωή μας, γιατί? Εάν ο Λόγος δεν ενεργείται στη ζωή μου, τζάμπα έρχομαι στην Εκκλησία. Υπάρχει λόγος. Μάταια ακούω το Λόγο του Θεού, μάταια κηρύττω το Λόγο του Θεού, μάταια προσεύχομαι, μάταια είναι τα πάντα. Αλλά εμείς ήρθαμε για να ακούσουμε Λόγο Θεού. Και ο Λόγος του Θεού τι άλλο χαρακτηριστικό έχει? Δεν είναι ο ίδιος ποτέ. Κάθε μέρα σου δίνει άλλα πράγματα
τα οποία χρειάζεσαι. Σου μιλάει με διαφορετικό τρόπο και το καταλαβαίνεις εάν το πιστεύεις. Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία δεν φεύγουμε και είπαμε αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Αλλά κάθε φορά λέμε ας έχει δόξα το όνομα του Θεού για το λόγο του τον Άγιο μέσα στην εκκλησία. Χωρίς να κοιτάμε τους ανθρώπους λέγοντας πολύ καλός ο αδερφός ο Λούις, ο αδερφός ο Νικολακόπλος. Όχι, δεν είναι κανένας καλός. Ένας είναι ο καλός, ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί τι είναι, άνθρωποι ομοιοπαθείς. Δηλαδή τίποτα. Γιατί, γιατί εις πολλά πτεωμένα παντές μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι ποτέ δεν θα πέσουμε στην παγίδα να λέμε εγώ είμαι του Κυφά, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου και κάποιοι να λένε δεν τους παρατάς όλα αυτούς, εγώ είμαι του Χριστού. Και ο άνθρωπος τι γίνεται, σαρκικός. Και χρειάζεται ξανά από την αρχή γάλα και δεν μπορεί να φάει και να καταπιεί τη στερεά τροφή. Θα πνιγεί. Εσείς λοιπόν γίνατε μιμητές των εκκλησιών του Θεού και γι' αυτό σας επετέθη ο διάβολος αγρίως και επάθατε τα αυτά υπό των ιδίων ημώνομο εθνών καθώς και αυτή από των Ιουδαίων. Γιατί όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχθεί. Εάν μέσα στη ζωή σου δεν διώκεσαι σαν χριστιανός, δεν είσαι χριστιανός. Δεν είσαι. Είσαι χριστιανούλης, χριαρούλης. Εντάξει, θα κάνουμε και την προσευχούλα μας, θα πούμε και το Πάτερ ημών, θα κάνουμε και τούτο. Δεν είσαι χριστιανός. Εάν ζεις ευσεβώς, τότε θα σου επιτίθεται ο διάβολος γιατί του κάνει ζημιά στο κοπάδι του. Του γκρεμίζεις τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί έχει πολύ μεγάλη δύναμη η ευσέβεια μεταυταρκίας. Πολύ σοβαρό. Ευσέβεια μεταυταρκίας. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μου γιατί είναι για το καλό μου. Εάν αυτό δεν το έχει επιτρέψει και δεν το έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου σήμερα δεν θα ήμουν εδώ. Και επειδή ο Θεός θέλει να με πάει εκεί, δεν ξέρω τι άλλο θα επιτρέψει στη ζωή μου. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, εμείς δοξάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και ιδιαίτερο σήμερα θέλουμε να Του ζητήσουμε να μας καταστήσει τέτοιους χριστιανούς, δούλους και δούλες για να απολαμβάνουμε αυτήν την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού. Την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού να έχουμε αποτελέσματα καλά, καρποφορία μεγάλη, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Αμήν.